xamustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Την Κυριακή, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, ψηφίζουμε για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στη Σάμο. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, γιατί δεν σας ακούω καλά. Λοιπόν, θα γίνουν εκλογές και στην Σάμο και σε τρία σημεία στο νησί. Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ εδώ στο Βαφή, στην Οδό Κανάρη, στα γνωστά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στο Καρλόβαση, εκεί, στην Οδό Γοργύρας και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ του Μαρδοκάπου. Τρεις κάλπες λοιπόν την Κυριακή. Α, και στο Καρλόβαση, και στο Καρλόβαση επίσης στο γραφείο του, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, όχι στην αίθουσα του Δήμου. Όχι, όχι. Η απόφαση είναι να γίνουν μόνο στα πολιτικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και επειδή αυτή την εποχή η τοπική του Πυθαγορείου δεν είχε δικά της γραφεία λόγω της κρίσης, είχαμε προβλήματα εκεί κάπου στην κάλυψη των εγγύων, οπότε το άφησαν με τα παιδιά για λίγο το γραφείο. Άρα το Πυθαγόριο θα ψηφίσει στο Βαφή, οι δύο δημοτικές οργανώσεις Πυθαγορείου και Βαφέως ψηφίζουν στην κάλπη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στο Βαφή, τη Ζωμαρχιακή στα γραφεία δηλαδή, στην Οδό Κανάρη. Και του ΠΑΣΟΚ στην Οδό Γοργύρα, του Μαρθοκάπου, στην τοπική του Μαρθοκάπου. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 λοιπόν μπορεί το κάθε μέλος και φίλος εγγεγραμμένο να προσέλθει να ψηφίσει. Όπως επίσης θα μπορούν να ψηφίσουν και φίλοι ή μέλη που ίσως να μην είχαν να πληρώσει τις συνδρομές στα τελευταία 1-2 έτη, αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές με ένα μικρό αντίτιμο. Θα μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά και να ψηφίσουν κανονικά και αυτοί. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Είπατε με μέλη και φίλοι, έτσι, με 2 ευρώ. Τώρα, τι σημασία έχει να γίνουν εκλογές με έναν υποψήφιο? Νομίζω πως... Ξέρετε, σας το ρωτάω, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει την εντύπωση ότι απλά και ο μοναδικός λόγος είναι για να πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποια χρήματα από τις συνδρομές. Δεν νομίζω πως είναι αυτός ο λόγος. Εξάλλου οι περισσότεροι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και με σαν μέλη φίλοι. Ούτως ή άλλως, λόγω του κλίματος, η συμμετοχή δεν αναμένεται να είναι και τεράστια, τουλάχιστον στα επίπεδα της συμμετοχής στην εκλογή της πρώτης διαδικασίας επί Παπαδρέου Γιώργου του 2004, αν θυμάστε. Είναι λίγο πιο υποτονικό το κλίμα. Γενικότερα ο κόσμος περισσότερο δυσαρεστημένος, αλλά είναι συμβολική συμμετοχή και εξάλλου. Αυτά προβλέπει το καταστατικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι προχθές θα μπορούσαμε να είχαμε και τρεις υποψηφιότητες. Άλλο το ότι για διάφορους λόγους στην πορεία τελικώς αυτές αποσύρθηκαν. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, πιστεύω. Αλλά εφόσον αυτό προβλέπει το καταστατικό και για λόγους συμμετοχικότητας του κόσμου, είναι μια εκδήλωση και αυτό θα δώσει το μήνυμά του. Παρά τις δύσκολες εποχές, ο κόσμος κατεβαίνει, ψηφίζει και έχει το δικαίωμα να στείλει ένα ναι, ένα όχι, μπορεί να στείλει ένα άκυρο, μπορεί να μην κατέβει καθόλου. Όλα θα εκτιμηθούν, κάθε πράγμα έχει το συμβολισμό του. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.